Όταν κάναμε την προκήρυξη, είπαμε ότι πρέπει να έχουν κάποιες προϋποθέσεις. Αρκετά εξ αυτών δεν είχαν τις προϋποθέσεις. Σε κάποια άλλα, υπήρχε ένα σημαντικό κόστος προετοιμασίας του χώρου, το οποίο θα μας έτρωγε αρκετές μέρες. Άμεσες λύσεις ήταν μία-δύο ουσιαστικά. Γιατί τι να το κάνω εγώ να μου έχει προταθεί με ένα πολύ ωραίο σημείο, αλλά να μην έχει τις προϋποθέσεις που είχαμε βάλει τα όρια από οικισμό ή από πόλη ή να έχει γεωτρήσεις δίπλα. Αυτό δεν το δεχθήκαμε, το καταλαβαίνετε. Πιστεύω όμως ότι η λύση συγκεκριμένη είναι η καλύτερη. Τώρα, όσον αφορά το κόστος, σας δηλώνω λοιπόν ότι για μένα ούτε μικρό ούτε μεγάλο. Και το λέω αυτό, διότι όποια απέτηση ήταν μεγαλύτερη, αρκετά μεγαλύτερη, έτσι. Και αυτό το δικαίωμα δεν το έδωσα εγώ. Το έδωσε ο κύριος Σμυρνιώτης, όταν για 8,5 στρέμματα μίσθωσε με 3.000 το μήνα. Και μας είπε λοιπόν ότι το οικόπεδο αυτό έπαιζε στο Champions League, ενώ τα υπόλοιπα παίζουν σε κατώτερες κατηγορίες. Γι' αυτό το πληρώσαμε. Λοιπόν, ας τελειώνει επιτέλους η κοροϊδία του κόσμου. Θα σοβαρευτούν όλοι τους. Και αν θέλουν, ας κάνουν αντιπολίτευση. Ή αν δεν θέλουν, ας πούνε το πείμα τους, γιατί μόνο το πείμα τους λένε και τίποτα παραπέρα. Και όταν είναι για προτάσεις συγκεκριμένες, μόνο ευχές. Μονίμως ευχές. Δεν έχουμε ακούσει τίποτα επί της ουσίας. Να γίνει ένα κύκλωση, να γίνει αυτό, να γίνει εκείνο, να κάνουμε στην πηγή. Αυτά είναι προτάσεις. Αυτά είναι αυτονόητα πράγματα. Πότε ακούσατε μέχρι σήμερα ότι έκανε μια συγκεκριμένη πρόταση? Και πάμε και στο τελευταίο. Έκανε μια επιστολή στον Πρωθυπουργό. Δηλαδή, τι ήθελε να μας πει? Ότι παρεκάθισαν όταν κάνεις τον Πρωθυπουργό, κάνεις όταν δεν σε λαμβάνουν υπόψη όλοι κάτω από τον Πρωθυπουργό. Υπηρεσίες, υπουργοί, τα υπουργεία, έτσι περιφέρειες ήδη, οι αποκεντρωμένες. Δηλαδή, τι έγινε? Ξαφνικά, όλοι αυτοί συνωμότησαν να μην γίνεται τίποτα για την Τρίπολη και η ευαισθησία του κυρίου πρώην Δημάρχου ήταν τέτοια που απεφάσισε να απευθυνθεί στον Πρωθυπουργό να του θέσει τα θέματα. Λοιπόν, βέβαια δεν θα το κρίνω εγώ. Το κρίνει η κοινωνία, το κρίνουν άπατες. Αλλά επιτέλους να σταματήσουν οι γελοιότητες, γιατί μόνο έτσι μπορώ να σας χαρακτηρίσω τέτοιες συμπεριφορές. Και σε καμία περίπτωση, για να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό, γιατί ο διακαής πόθος του ήταν να πάμε στην Αγία Τριάδα. Μέχρι που μας έστειλαν και εξώδικα προχθές, γιατί πληροφορήθηκαν οι κύριοι της Αγίας Τριάδος, οι ιδιοκτήτες, ότι θα απαιτήσουν άμεσα και δικαστικά και να φύγουν τα απορρίμματα και να αποκατασταθεί ο τόπος. Αυτά τα 3, 4, 5, δεν ξέρω, εκατομμύρια που θα στοιχήσουν, μπορεί να μας πει ο κύριος Δήμαρχος, αφού δεν είναι στους καταγεγραμμένους χαδά, αλλά δεν έχει ευθύνη η πολιτεία να αποκαταστήσει, ποιος θα τις αποκαταστήσει? Βέβαια ο Δήμος της Τρίπολης έχει την ευθύνη. Και βέβαια οι πολίτες του Δήμου της Τρίπολης που θα τα χρεωθούν αυτά τα λεφτά. Και βέβαια, επειδή μέχρι σήμερα έχει πάρα πολλές μηνύσεις για το συγκεκριμένο χώρο, έπρεπε να νομοποιήσω τις ανομίες του, τις επιλογές του. Και εμείς χώρο βρήκαμε. Αλλά είπαμε, έστω και αν δεν είναι αδειοδοτημένο σήμερα, θα επιδιώξουμε να πάρουμε η αδειοδότηση την απαλλαγή. Επιδιώκουμε την απαλλαγή. Ρωτώ, η Αγία Τριάδα, και αν διαβάσετε την απόφαση του Συμβουλίου, το λέει, τότε, το 13, 12-13, το 13 είναι η απόφαση. Λέει λοιπόν ότι θα προχωρήσει η αδειοδότηση. Σήμερα έχουμε 14, 15. Μετά από 2 χρόνια πήρε κανένα διαδότηση. Ξέρετε κανείς σας να έχει πάρει κανένα διαδότηση? Απλά τα λέμε για να τα λέμε. Και για να βολέψουμε τις καταστάσεις. Και όλοι ήμασταν ευχαριστημένοι, και οι πολίτες βέβαια, διότι φεύγαν από το σπίτι τους και πηγαίναν κάπου αλλού. Αλλά όταν αυτό το πρόβλημα έσκασε σαν μπόμπα στα χέρια μας, και όχι μόνο στα δικά μας, συνολικά όλους μας αφορά, δεν αφορά μόνο τους πολίτες, ούτε το Δήμαρχο. Έτσι. Και τα πρόστιμα έρχονται σοριδών μέχρι σήμερα
και θα έρχονται και στο μέλλον, όσο υπάρχουν και απορρίμματα, για το πρόσημο διατήρησης αναφέρομαι, από το περιβάλλον, και βέβαια, τι θα γίνει με το κόστος αποκατάστασης. Τι θα γίνει. Το να λέμε, φταίει ο Τατούλης, φταίει η αποκεντρωμένη, φταίει το κράτος, φταίει η πολιτεία, όλοι έχουμε το μερίδιο της ευθύνης, το έχουμε ξαναπεί. Βέβαια, ο καθένας έχει το δικό του μερίδιο. Αλλά έλεος, επιτέλους, δεν πρέπει να δικαιολογούμε, έτσι, πράξεις και ενέργειες που πραγματικά έχουν κόστος και θα έχουν κόστος για τους πολίτες. Γιατί η λυπητερή δεν έχει έρθει ακόμη. Η λυπητερή για όλους μας θα έρθει μετά. Θα έρθει μετά, όταν πλέον θα είμαστε, έστω και, δεν ξέρω, και με δικαστικές αποφάσεις, αναγκασμένοι να πάρουμε από εκεί τα απορρίμματα. Να τα πάμε πού βέβαια. Να τα πάμε πού. Γιατί φτιάξαμε ένα καινούριο χαδάρι. Μετά την απόφαση της περιφέρειας ότι να κλείσει τους χαδάρι. Όλους τους χαδάρι βέβαια της περιφέρειας. Έτσι. Για αυτά δεν μιλάει κανείς. Παρά μόνο η εύκολη λύση. Να κάνω και συμμέτοχο και τον νέο δήμαρχο. Πηγαίνοντας έστω και ένα αυτοκίνητο στην Αγία Τριάδα. Έστω και ένα. Αυτό ήθελε. Έστω ένα αυτοκίνητο. Αυτή είναι η αλήθεια. Ό,τι και από εκεί και πέρα, εγώ είμαι ανοιχτός να μου φέρουν τον αντίλογο για οποιονδήποτε. Να μου φέρουν τον αντίλογο που να λέει ότι κύριε Δήμαρχε, έχετε λάθος εδώ. Δεν είναι έτσι, γιατί είχαμε αυτό το προγραμματισμό και στοχεύαμε σε αυτό το πράγμα και έτσι έγιναν τα πράγματα. Θα μας πούνε λοιπόν στο μέλλον, στο άμεσο μέλλον. Εμείς όμως, για να το ξεκαθαρίσω, και την Αγία Τριάδα θα προσπαθήσουμε να δώσουμε στην Αγία Τριάδα λύση και αν είναι δυνατόν και να μην επιβαρυνθούν οι πολίτες. Γιατί σας επαναλαμβάνω, ό,τι έχει γίνει εκεί είναι ένα περιβαλλοντολογικό έγκλημα. Και σε καμία περίπτωση, γι' αυτό η λύση αυτή που είπα πριν, στην περιοχή ΤΕΠΕ επάνω, Σιλίμνας και Τρυπόλεως, τι όρια είναι εκεί, εν πάση περιπτώσει, διασφαλίσαμε ταυτόχρονα και την αποκατάσταση, τη μεταφορά και την αποκατάσταση. Και το και είπαμε, αφού πλέον έχουμε τις δυνατότητες αυτές της μεταφοράς, να καθαρίσει ο χώρος, αυτός είναι ο χώρος ή κάποιος άλλος, αλλά είναι αυτός. Άρα δεν έχουν να φοβούνται τίποτα, κανείς, ούτε από τους πολίτες, ούτε από τους οικολόγους, ούτε από κανέναν, επειδή είναι σε μια πολύ ωραία περιοχή και παρεμπιπτόντως, επειδή χθες δήλωσα ότι υπάρχει και ο χαρακτηρισμός, μου ήρθε το έγγραφο σήμερα, έχει αποχαρακτηριστεί στο σύνολό του τα 23.700 τόσο, στο σύνολό του από 11 Τετάρτου του 2008. Έτσι. Έχει βέβαια κάποια δέντρα, αρκετά δέντρα μέσα, είναι ιδιωτικά, έτσι, αλλά έχει αποχαρακτηριστεί στο σύνολο του αγροτεμαχείου αυτού και όχι μέρος του αγροτεμαχείου αυτού. Εμείς όμως δεν μας χρειάζεται όλος ο χώρος τους. Θα χρησιμοποιήσουμε πολύ πολύ λιγότερο χώρο με όλους τους όρους ασφάλειας προκειμένου να λυθεί αυτό το θέμα.